Καλησπέρα και από μένα. Ονομάζομαι Νάτς Γεώργιος και ο τίτλος της διπλωματικής μου εργασίας είναι «Σχεδίαση και υλοποίηση βοηθού ρομποτικού βραχίωνα με φωνητική αλληλεπίδραση και χρήση μηχανικής όρασης». Η δομή της παρουσίασης αποτελείται αρχικά από την εισαγωγή, τις παρόμοιες υλοποιήσεις και το θεωρητικό υπόβαθρο και ακολουθείται από το υλικό μέρος, το λογισμικό μέρος, τα σενάρια και την εκτέλεση των πειραμάτων. Και τέλος είναι τα συμπεράσματα και οι μελλοντικές επεκτάσεις. Ουσιαστικά αυτό που υλοποίησα είναι έναν ρομποτικό βραχίωνα, ο οποίος προσομοιώνει ουσιαστικά την κίνηση του ανθρώπινου χεριού. Έχει προσαρμοστεί μία κάμερα στο τελικό εργαλείο δράσης του, δηλαδή τον απολεκτήριο πενεργητή του, μία κάμερα η οποία μπορεί να ελέγχει τον χώρο, τον περιβάλλον χώρο του, για κάποια αντικείμενα και να αναγνωρίζει αντικείμενα. Ουσιαστικά, ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να αλληλεπιδρά μαζί του με φωνητικές εντολές, είτε στα ελληνικά είτε στα αγγλικά, και έτσι να του προσφωνεί κάποια από τα αντικείμενα. Η αναγνώριση των αντικειμένων γίνεται με βάση του σχήματος και του χρώματος, του αλγόριθμου αναγνώριση αντικειμένων YOLO και του QR code. Η φωνητική αλληλεπίδραση, όπως είπαμε, είναι στα ελληνικά και στα αγγλικά. Βασικές λειτουργίες είναι η έβρεση και ανάγνωση αντικειμένων από το περιβάλλον και σημαντικό ότι τα αντικείμενα αυτά παραδίδονται στο χέρι του χρήστη. Οι εφαρμογές και τα κίνητρα αυτής της διπλωματικής εργασίας έχει να κάνει αρχικά με την ενορχήστρωση και τη συνδυαστική εφαρμογή διαφορετικών τεχνολογιών, όπως είναι η αναγνώριση των αντικειμένων, όπως είναι η φωνητική αλληλεπίδραση, όπως είναι οι κινήσεις ενός ρομποτικού βραχίωνα, και μπορεί να δώσει βοήθεια στις καθημερινές δουλειές που έχουν οι άνθρωποι. Υπάρχουν αρκετές χρήσεις που θα μπορούσαν να πάρει θέση αυτός ο βραχίωνας, όπως για παράδειγμα στον τομέα της υγείας, στις ιατρικές επεμβάσεις, για παράδειγμα να μεταφέρει κάποια εργαλεία κάποια συνεργαστών ιατρό, στη βιομηχανία σε κάποια γραμμή παραγωγής, για ταξινόμηση, στο γενικό περιβάλλον, αλλά πολύ σημαντικό και δίνουμε βαρύτητα σε αυτό, στην παροχή βοήθεια σε άτομα με ειδικές ανάγκες και ηλικιωμένους, όπως για παράδειγμα άτομα που έχουν κάποια δυσκολία στην κίνηση ή ακόμα κάποια δυσκολία στην όραση. Στις παρόμοιες υλοποιήσεις που υπάρχουν, υπάρχει γενικότερα ένα περιορισμένο εύρος αναγνώρισης αντικειμένων. Σε κάποιες από αυτές είναι δύσκολο ο χρήστης να επικοινωνήσει με το ρομποτικό βραχίωνα, καθώς κάποιες από αυτές ήθελε να δίνει μία-μία τις συντολές για τις κινήσεις που θα πρέπει να κάνει ο βραχίωνας. Κάποιες άλλες αρνητικά ήταν η μικρή επιφάνεια και το υψηλό ποσοστό αστοχίας. Στο θεωρητικό υπόβαθρο έχει χρησιμοποιηθεί η γλώσσα προγραμματισμού Python στο PyCharm ως IDE και στη μηχανική όραση η βιβλιοθήκη, η ευρέως γνωστή βιβλιοθήκη OpenCV και Z-Bar για το QR code και τέλος ο αλγόριθμος YOLO. Για τη φωνική αναγνώριση χρησιμοποιήθηκε το Google Voice Recognition και για τη φωνική απάντηση το PyTSX3. Γιατί YOLO? YOLO βγαίνει από τη λέξη You Only Look Once. Αυτός είναι ένας ευφυής τρόπος για να περιγράψουν τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί ο αλγόριθμος αυτός. Ουσιαστικά αυτό το επαναστατικό που έχει είναι να μπορεί να εντοπίζει και να κάνει και ο εντοπισμός και το localization των αντικειμένων στο χώρο με ένα πέρασμα. Και από τα πολύ σημαντικά και σαν πλεονεκτήματα που έχει επιφέρει σχέση με τον υπάρχουσα ανταγωνισμό, είναι η καλή ισορροπία ακρίβειας και ταχύτητας και ο ταυτόχρονος εντοπισμός αντικειμένων σε μια εικόνα, το οποίο και εκμεταλλεύτηκα και ήταν ένα από τους λόγους που τον επέλεξα για να τον χρησιμοποιήσω. Το πόσο καλός είναι και η αποτελεσματικότητα του φαίνεται και στο διπλανό διάγραμμα σε σχέση με τους υπάρχοντες αλγορίθμους. Στο υλικό μέρος έχει χρησιμοποιηθεί ο ρομποτικός βραχίωνας Nirio One. Είναι 3D printed σε όλη τη δομή. Είναι 6 βαθμών ελευθερίας. Η επικοινωνία μέσω αυτού γίνεται με Python API και όλα τα αρχεία είναι διαθέσιμα σε STL.
Όπως βλέπουμε κάτω και βλέπουμε και τον Creeper ο οποίος επιλέχθηκε, ο οποίος εκτυπώθηκε ξεχωριστά και δεν ήταν στο αρχικό κομμάτι της αγοράς του. Εκτυπώθηκε ξεχωριστά έτσι ώστε να μπορεί να γίνεται καλύτερα, να προσαρμόζεται πιο εύκολα στα καθημερινά αντικείμενα. Στο λογισμικό μέρος, εδώ βλέπουμε το διάγραμμα λειτουργίας. Να σημειώσουμε ότι ο χρήστης στην αλληλεπίδρασή του μπορεί να του ζητήσει να κάνει την λειτουργία της αναζήτησης. Στη λειτουργία αυτή της αναζήτησης, ο ρομποτικός βραχίωνας θα ανατρέξει τον περιβάλλον χώρο με την κάμερα, θα καταγράψει τα αντικείμενα που βρέθηκαν, θα τα προσφωνήσει στο χρήστη και αυτός με τη σειρά του θα του πει, θα του ζητήσει ποιο από αυτά θέλει. Έπειτα, αφότου γίνει η αρπαγή του αντικειμένου, θα ψάξει πάλι στον περιβάλλον χώρο να δει πού βρίσκεται το χέρι του χρήστη, έτσι ώστε να το παραδώσει στο χέρι αυτού. Αν δεν το βρει στην άλλη πλευρά, τότε θα το αφήσει σε ένα προκαθορισμένο σημείο για να το λάβει ο χρήστης. Η αρχιτεκτονική του συστήματος περιγράφει αυτό το διάγραμμα. Ουσιαστικά πρόκειται για τον controller που εκτελείται όλο το λογισμικό μέρος και για τον Neuro One. Στο controller, όπως βλέπουμε, υπάρχουν αναπτυχθεί τρία σενάρια. Το κάθε ένα είναι ξεχωριστό για καμιά διαφορετική λειτουργία του αλγορίθμου. Είναι το Vision, το Control και το Speech. Και όλα αυτά, επειδή χρειάζεται να ανταλλάσσουν δεδομένα μεταξύ τους, γίνονται μέσω του κοινού διάβλου της Memcas. Στο φυσικό επίπεδο, το control και οι εντολές στο Neuro δίνονται μέσω Ethernet ή Wi-Fi σύνδεσης και η κάμερα έχει συνδεθεί με USB. Και όπως βλέπουμε εδώ, ο χρήστης εισάγονται τα δεδομένα του χρήστη στο σενάριο speech. Ας πάμε τώρα όμως στην πρώτη λειτουργία αναγνώρισης, όπου αυτή είναι ο εντοπισμός του σχήματος και του χρώματος. Δίνεται δυνατότητα να εντοπιστεί οποιαδήποτε χρώμα και οποιαδήποτε, ας πούμε, από τα συνηθισμένα έτσι, σχήματα. Γίνεται η εύρηση των περιγραμμάτων και έχουμε ως έξοδο το χ και ψ συνταγμένες του αντικειμένου, το είδος του σχήματος, καθώς επίσης και η γωνία στρέψης, γωνία κλίσης σε σχέση με την κάμερα. Δεξιά βλέπουμε στην φωτογραφία με το μαύρο φόντο πώς έχουν γίνει να φανούν μόνο τα αντικείμενα και να απορριφθεί το background. Εδώ βλέπουμε ένα παράδειγμα του αναγνώρισης με τον αλγόριθμο YOLO. Έχω χρησιμοποιήσει το COCO Dataset, το Sprint Rate Model, ο οποίο έχει προεκπαιδευμένο για 80 διαφορετικά ονόματα αντικειμένων. Και ως έξοδο αλγόριθμος έχει το χ και το ψ, καθώς επίσης και το ποσοστό, πόσο σίγουρος είναι για το αν έχει βρει τη σωστή ετικέτα για κάθε αντικείμενο. Όπως βλέπουμε στην εικόνα εδώ, έχει αναγνωρίσει επιτυχώς σε ποσοστό 98, 100% και 98% το κουτάλι, το μαχαίρι και το πιρούνι. Επίσης υπάρχει ο εντοπισμός μέσω του QR code και αποδικοποίηση. Το QR code μπήκε σαν λειτουργία αναγνώρισης, διότι με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να αναγνωρίσουμε οποιοδήποτε αντικείμενο και να εξατομικευτεί ακριβώς στις απαιτήσεις και στις επιθυμία που θέλει ο χρήστης να το αναφέρει. Αν θέλει, για παράδειγμα, να πει κάποιο αντικείμενο χάπια, αν θέλει να το πει κλειδιά, αν θέλει οτιδήποτε να ονομάσει οποιοδήποτε πράγμα, με τη δικιά του ονομασία, μπορεί να το κάνει μέσω του QR code, απλά εκτυπώνοντας ένα QR code και τοποθετώντας το πάνω στο αντικείμενο. Από το σημαντικά είναι ότι είναι απλώς τη χρήση για το χρήστη και η δημιουργία του, κατέχει μικρή επιφάνεια πάνω στο αντικείμενο, έχει πολύ χαμηλό ποσοστό εσφαλμένης ανάγνωσης και δυνατότητα ανάγνωση οποιαδήποτε γωνία. Επίσης, ως έξοδο από αυτό έχουμε το όνομα που έχει δώσει στο QR code και τις συνταγμένες κέντρο που βρίσκεται στο κάδρο. Τέλος, όπως έχουμε αναφέρει, έχει αναπτυχθεί και ένας άλλος τρόπος, πιο γενικότερος, ο οποίος εντοπίζει όλα τα αντικείμενα και αυτό έχει γίνει διότι τόσο στον αλγόριθμο YOLO όσο και στο QR code δεν έχουμε έξοδο την κλίση του αντικειμένου. Η κλίση είναι αρκετά σημαντική όταν θέλουμε το αντικείμενο αυτό να το αρπάξει ο βραχίωνας, έτσι ώστε να γνωρίζει και την κλίση που θα έχει, το ρόλ που θα έχει, τον προσανατολισμό που θα έχει ο επενερικτής στο τελικό εργαλείο δράσης, δηλαδή η δαγκάνα.
Αυτό έχει ενσωματωθεί και πλέον, εφού αναγνωριστεί το αντικείμενο και από τις δύο μεθόδους, έχουμε ως έξοδο και τη γωνία στρέψης. Εδώ βλέπουμε τη μετατροπή των συντεταγμένων. Αρχικά το περιβάλλον χώρο του βραχίωνα έχει χωριστεί σε 5 κάδρα και θέσεις, όπως βλέπουμε και στην εικόνα. Τα κάδρα αυτά ελέγχονται και εάν περιβάλλονται από αντικείμενα, δηλαδή περνάει από πάνω ο βραχίωνας και τα ελέγχει, και ο χειρισμός του βραχίωνα γίνεται με τις τιμές στο βαθμονομημένο σύστημα στο τριδιάστο χώρο. Μέσω μιας διαδικασίας που αναπτύχθηκε λοιπόν, οι τιμές των κέντρων και το αλγόριθμο αναγνώριση αντικειμένων μετατρέπονται σε τιμές του τριδιάστου χώρου χ/ψ/ζ και roll pitch yaw για τον προσανατολισμό που θα έχει το τελικό εργαλείο δράσης, έτσι ώστε να προσεγγιστεί από τον βραχίωνα. Εδώ βλέπουμε κάποια μετρικά από τον κώδικα. Χαρακτηριστικό είναι να δούμε ότι ο χρόνος εκπαιρέωσης λειτουργίας αντικειμένων είναι στα 15 δευτερόλεπτα και ο χρόνος εκπαιρέωσης λειτουργίας αναζήτησης από 3 έως 15. Ο χρόνος παράδοσης είναι σταθερά στα 5 και ο χρόνος αρπαγής στα 7. Και δίπλα στον πίνακα βλέπουμε και τα μετρικά για κάθε script που αναπτύχθηκε. Σενάρια και εκτέλεση πειραμάτων. Δοκίμασα να το τρέξω σε έναν συμβατικό φορητό υπολογιστή, όπως μπορούμε να δούμε, καθώς επίσης και στην ευρέως γνωστή πλακέτα μικροϋπολογιστή Raspberry Pi 4, όπως μπορούμε να δούμε και τα χαρακτηριστικά του, για να δούμε και πόσο θα μπορούσε να ανταποκριθεί και να τρέξει ιδανικά και σε μια πλακέτα η οποία έχει σχετικά με τον υπολογιστή χαμηλότερους πόρους επεξεργασίας. Στο σενάριο των πειραμάτων ήθελα να συνδυάσω διαφορετικές παραμέτρους, όπως για παράδειγμα τα αγγλικά και τα ελληνικά, την ανδρική και τη γυναικεία φωνή. Σε κάποιες από αυτά έγιναν αναζήτηση, κάποιες όχι, και ο τρόπος παράδοσης ποικίλει, όπως για παράδειγμα και η λειτουργία αναγνώρισης των αντικειμένων. Εδώ βλέπουμε μια εικόνα η οποία μας δείχνει το ευρύτερο περιβάλλον των αντικειμένων που υπάρχουν στο ρομποτικό βραχίωνα και σε κάθε ένα επιμέρους φωτογραφίες από εδώ τα 4 κάδρα είναι και 4 τρόποι αναγνώρισης αντικειμένων που έχουν αναπτυχθεί. Για παράδειγμα, σε αυτό εδώ το κομμάτι βλέπουμε να είναι η αναγνώριση του σχήματος και του χρώματος. Αριστερά είναι ο αλγόριθμος YOLO. Κάτω αριστερά βρίσκεται ο εντοπισμός των QR codes. Και κάτω δεξιά στη γωνία βρίσκεται τα αντικείμενα που έχουν βρεθεί στο γενικότερο σύνολό τους. Και αυτό ισχύει για κάθε ένα από τα κάδρα, 5 κάδρα που εξήγησα προηγουμένως. Εδώ είναι κάποιες φωτογραφίες από την παράδοση, από την αρπαγή όπως βλέπουμε εδώ και την παράδοση του αντικειμένου στο χέρι του χρήστη. Όπως βλέπουμε εδώ έχει αναγνωρίσει ότι πρόκειται για person. Και σε αυτό το κομμάτι θέλω να σας δείξω ένα βίντεο από την λειτουργία του. Παρακαλώ, πείτε τι θα θέλατε. Ψάξε. Ψάξε. Πραγματοποιείτε διαδικασία αναζήτησης. Η διαδικασία αναζήτησης ολοκληρώθηκε. Τα αντικείμενα που βρέθηκαν είναι κόκκινο ορθογώνιο. Λοιπόν, κουτάλι, παρακαλώ πείτε τι θα θέλατε. Φέρε μου το κουτάλι. Φέρε μου το κουτάλι. Παράδοση του αντικειμένου σε 3, 2, 1. Στα συμπεράσματα και στις μελλοντικές επεκτάσεις, τα αποτελέσματα που εξήχθησαν έχουν να κάνει με τον φορητό υπολογιστή και το Raspberry Pi, όπως είπαμε. Οι τιμές στα FPS ήταν αρκετά ικανοποιητικές για τις ανάγκες και την αναγνώριση των αντικειμένων που θέλαμε. Ο αριθμός των αποτυχημένες προσπάθειες για αναγνώριση ήταν χαμηλές στον φορητό υπολογιστή, τα οποία μπορεί να έχουν προκληθεί και από κάποιο γεγονός εκεί, τυχαίο, ίσως κάποιον ήχο που ακούστηκε και δεν έγινε σωστά η αναγνώριση. Και για το Raspberry Pi στα ίδια μέτρο κυμάνθηκε.
και επίσης μπορούμε να δούμε ότι στον αριθμό λαθασμένων σήμερα αριθμών αντικειμένων υπάρχει μια αύξηση στο Raspberry Pi 4, η οποία οφείλεται στις χαμηλούς πόρους που έχει να δώσει και ίσως να έχει δημιουργηθεί κάποιο κόλλημα της εικόνας και να μην μπόρεσε να τα γνωρίσει το σύνολό τους. Στα συμπεράσματα της εργασίας είναι μια εύκολη και δίνεται μια εύκολη και άμεση επικοινωνία με το χρήστη. Υποστηρίζεται ένα ευρύ πλήθος αναγνώριση αντικειμένων, δυνατότητα παραμετροποίησης στο χρήστη ανάλογα με το QR code, με την λειτουργία του QR code. Έχει γίνει ανάπτυξη και ενσωμάτωση στον αλγόριθμο YOLO και QR code για την προσθήκη και έβρεση γωνίας. Υπήρχε ομαλή λειτουργία στο Raspberry Pi και το ποσοστό επιτυχίας είναι αρκετά υψηλό και στις δύο περιπτώσεις. Τέλος, στις μελλοντικές επεκτάσεις θα μπορούσε να γίνει η προσθήκη μιας πηγής φωτός LED στο τελικό εργαλείο δράσης, καθώς επίσης και ένα μαγνητικό διακόπτη. Αυτά τα δύο προτείνονται διότι για να μην χρειάζεται το περιβάλλον να έχει τις ιδανικές συνθήκες φωτισμού, να μπορεί να είναι αυτόνομο και να φωτίζεται η περιοχή, και το μαγνητικό διακόπτης διότι για να υπάρχει ανάδραση και να γνωρίζει εάν έχει όντως γίνει αρπαγή του αντικειμένου. Επίσης, θα μπορούσε να γίνει αντικατάσταση μια στερεοσκοπική κάμερα και ενός ultrasonic sensor, και η ανάπτυξη σε Nvidia Jetson Nano, οι οποίες είναι πλακέτες ειδικά διαμορφωμένες για να εκτελούνται συνελεκτικά αλγόριθμοι νευρονικών δικτύων, όπως είναι ο αλγόριθμος YOLO, για να τρέχουν το δυνατόν βέλτιστα, καθώς και επίσης και την ανάπτυξη εφαρμογής για smartphone, την οποία μέσα θα μπορεί να δώσει μέσω από αυτής απομακρυσμένο ο χρήστης είτε να τον ελέγξει είτε να δώσει κάποιες εντολές για να τον κινήσει. Κάπου εδώ έφτασε στο τέλος η παρουσίασή μου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την προσοχή σας. Αν έχετε κάποιες ερωτήσεις είμαι στην ευχάριστη θέση να τις απαντήσω. Τώρα ακόμα στην Εξεταστική Επιτροπή, ο κ. Σταγκούλης, αν θέλει να θέσει κάποιο ερώτημα. Ή ενδεχομένως μέχρι τη θέση να πάμε στο κ. Πλώστα τότε. Ωραία, συγχαρητήρια Γιώργο, ωραία δουλειά. Καταρχήν να σε ρωτήσω μια τεχνική ερώτηση, γιατί δεν ξέρω αν το ανέφερες, με το βραχίωνα που όταν πάει να πιάσει κάποιο αντικείμενο αντιμετώπισε εκεί κάποιες αστοχίες. Υπήρχαν κάποιες αστοχίες όσον αφορά το μοτέρ το οποίο θα έκανε τη σύγκληση του βραχίωνα, το οποίο είχε σπάσει ένα γρανάζακι, επιδιορθώθηκε και επισκευάστηκε. Όσον αφορά την ευστοχία του αν θα πιάσει το κέντρο ακριβώς, δεν είχα πρόβλημα σε αυτό το πράγμα. Πήγαινε ακριβώς η αβαθμονόμηση, έτσι έχει γίνει σε καλό σημείο ώστε να προσεγγίζεται ακριβώς το κέντρο και στο το κέντρο μάζας του αντικειμένου. Okay, ωραία. Τώρα, αν πάμε λίγο στους αλγόριθμους αναγνώρισης αντικειμένων που χρησιμοποίησες, ανέφερες το YOLO και σε ένα σχήμα που έδειξες είχες χρησιμοποιήσει το YOLO V3, version 3. Μάλιστα, ναι, V3. Σε ποια πλατφόρμα? Σε ποιο framework? Στο Python, κάπου αλλού. Πού? Σε OpenCV. Okay, γιατί υπάρχουν άλλες δύο εκδόσεις μετά, το V4 και το V5, που είναι αρκετά καλύτερες, γι' αυτό μου φάνηκε περίεργο που δεν χρησιμοποιήσει κάποια επόμενη. Ίσως τη V4 είναι καλή. Όταν το ξεκίνησα ήταν το latest το V3. Αργότερα βγήκαν το V4. V4, V5, ναι, ναι. Έχεις δίκιο. Ναι, ναι, ναι. Ωραία. Ήταν η τελευταία τότε έκδοση, οπότε ασφαλώς και θα χρησιμοποιήσω το τελευταία έκδοση, δεν θα το άφηνα. Ωραία, ωραία. Οπότε και εκεί πέρα δεις κάποια βελτίωση σε αυτό. Ναι. Και ένα τελευταίο σχόλιο για το κείμενο. Στις αναφορές λίγο είναι διαφορετικό φορμάτ, οπότε διόρθωσε το αν θέλεις να είναι στο ίδιο φορμάτ όλες οι αναφορές. Στο τέλος, στην βιβλιογραφία. Στην βιβλιογραφία, ναι. Okay, από τέμπλε, λοιπόν. Ευχαριστώ, ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά, θα το διορθώσω. Okay, και πάμε στον κύριο Φραγκούλη. Ναι, και εγώ ήθελα να πω πολύ καλή παρουσίαση. Μ' άρεσε η εργασία. Αρκετά ενδιαφέρουσα. Πιστεύω ότι
έχει και δυνατότητες και για παραπάνω δηλαδή πράγματα να κάνουμε με το ρομποτάκι, με αυτή την τεχνολογία, που θα έλεγα ότι είναι πάρα πολύ καλή και ψυχαλύτερα κιόλας και σε σένα και στον επιβλέποντα. Ευχαριστώ πολύ. Να σε ενημερώσω ότι έχει βγει και μία δημοσίευση σε περιοδικό πάνω στην εργασία και περιμένουμε τώρα την έγκρισή της. Πάρα πολύ ωραία. Αυτά μου αρέσουν πάρα πολύ. Και εγώ, συγχαρητήρια. Και εγώ βάζω τους φοιτητές μου δηλαδή, να κάνουν αυτό το πράγμα, να μην τα αφήνουν δηλαδή. Έτσι, αν κάνουν μια καλή διπλωματική, να το κυνηγάμε μέχρι εκεί. Γιατί εντάξει, πολλοί λένε ότι το πτυχίο του ηλεκτρολόγου μηχανικού είναι πολύ καλό, δεν χρειαζόμαστε τίποτα παραπάνω και τελειώνουμε. Αλλά εντάξει, όλοι παίρνουν το πτυχίο. Αλλά λίγοι είναι αυτοί οι οποίοι έχουν και δημοσίευση και πτυχίο. Έτσι δεν είναι, Είναι κάτι πολύ σημαντικό για να βρει και εύκολα εργασία. Κάποιος που έχει και μια δημοσίευση. Άσχετα δηλαδή, αν προχωρήσει για ακαδημαϊκή καριέρα κάποιος ή οτιδήποτε άλλο, θα το δει διαφορετικά, πιστεύω, κάποιος ο οποίος ασχολείται, πας να προσληφθείς εκεί πέρα. Γιατί όταν πας, αυτό το λέω και στους φοιτητές μου, δηλαδή, ότι όταν πας να προσληφθείς κάπου, πουλάς τον εαυτό σου. Έτσι. Πουλάς τον εαυτό σου, πουλάς τις γνώσεις σου, πουλάς αυτό το οποίο έχεις. Άρα πρέπει αυτό που πουλάς να είναι πάρα πολύ καλό. Εντάξει. Και αυτό και οι εργασίες, είτε σε conference είτε σε περιοδικά, βοηθάνε σε σχέση με τον ανταγωνισμό από κάποιους που δεν έχουν τίποτε. Εντάξει. Αυτό θέλω να πω. Συγχαρητήρια. Ευχαριστώ πολύ. Πάμε και τους συναδέλφους. Για παράδειγμα, ο κ. Σασιμόπουλος, αν θέλει να θέσει κάποιο ερώτημα, ή ο κ. Τσίπουρας, αν θέλουν, μπορούν. Ή στο. Κάτι. Ο κ. Σασιμόπουλος. Να ρωτήσω. Λαμβάνοντα, καταρχάς, συγχαρητήρια, πάρα πολύ καλή εργασία. Πραγματικά έτσι, εντυπωσιακή, θα έλεγα. Είπες ότι έχουμε και μία δημοσίευση. Βασιζόμενος αυτό, λοιπόν, για πες μας, τι από αυτά που παρουσίασες, ποια ήταν αυτά τα οποία ήταν πρωτότυπα, ποια ήταν δική σου δουλειά, και αυτό το ήταν το περιεχόμενο της, προφανώς, το οποίο και στάθηκε για δημοσίευση, γιατί είναι προφανώς κάτι καινούριο. Το Νόβελ της διπλωματικής έχει να κάνει γενικότερα με την ενορχήστρωση όλων αυτών των διαφορετικών αντικειμένων, των τεχνολογιών, η αναγνώριση της φωνής, των αντικειμένων, καθώς και επίσης το που αναφέρεται. Επίσης, σημαντικότερο είναι ότι έχει γίνει και μια επέκταση στον αλγόριθμο YOLO. Όπως έχουμε πει, ο αλγόριθμος YOLO δεν επιστρέφει τις γωνίες του αντικειμένου που αναγνωρίζεται. Έχει γίνει έτσι μια παρέμβαση σε αυτό το σημείο και μπορούμε πλέον να έχουμε και την γωνία στρέψης, ας πούμε, τη γωνία κλίσης που έχει σε σχέση με την κάμερα. Μάλιστα. Πολύ ωραία. Ωραία. Κάποια άλλη ερώτηση, αν θέλει κάποιος από το κοινό να θέσει. Να κάνω μια σύντομη ερώτηση εγώ. Γιώργο, ποιο είναι το κόστος του βραχίωνα, έτσι, όλου του project, δηλαδή πόσο κόστησε όλο αυτό? Ο ρομποτικός βραχίωνας ήρθε από την κατασκευάστρια εταιρεία Nero One, μια startup στην Γαλλία. Έχει αγοραστεί από το εργαστήριο ρομποτικής και ενσωματωμένων συστημάτων και νομίζω ανέρχεται στα 2.000 ευρώ. Οπότε θα ήταν κάτι πολύ ενδιαφέρον να το είχα φτιάξει μόνος μου, αλλά είναι έτσι ένα ιδιαίτερο project αυτό από μόνο του. Ευχαριστώ. Ωραία. Αν υπάρχει κάποια άλλη ερώτηση, δεν βλέπω να υπάρχει κάποια άλλη ερώτηση, οπότε για την βαθμολογία θα μιλήσουμε με τους εξελισσές τηλεφωνικώς και παραδίδουμε τη σκητάλη στην επόμενη παρουσίαση.